Με μια ειλικρινή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη ανακοίνωσε σήμερα ότι διαγνώστηκε με πολλαπλό μύελωμα. Μια σπάνια μορφή καρκίνου, από την οποία στην Ελλάδα προσβάλλονται κάθε χρόνο 500 άνθρωποι. Όπως η ίδια αναφέρει, η διάγνωση έγινε σε πολύ αρχικό στάδιο και με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για την πορεία της νόσου. Δεν είναι ποτέ εύκολο να ακούς ότι έχεις καρκίνο. Αυτό που δεν ελέγχεις, αυτό που σου έρχεται ξαφνικά από το πουθενά, αυτό σε τρομάζει περισσότερο. Και σε τρομάζει όχι μόνο για σένα, αλλά για όσους αγαπάς και σε αγαπούν. Ωστόσο, η ασθένεια αυτή παλεύεται και νικέται. Και αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου. Μιλώντας δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει στον κόσμο πως δεν είναι το είδος του ανθρώπου που κρύβεται, σημειώνοντας πως όφιλε να πει την αλήθεια. Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να παλεύω για αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ παράλληλα με τη θεραπεία μου. Στους άλλους 499, ένα έχω να πω. Αυτή είναι μια ασθένεια με την οποία μαθαίνεις να ζεις. Παράλληλα, ταυτόχρονα, είναι μια άλλη συνθήκη, άλλο ένα θέμα στην καθημερινότητα. Φίλοι της Ντόρας Μπακογιάννη με καταιγισμό μηνυμάτων στη σελίδα της εκφράζουν την αγάπη της συμπαραστασή τους και τη βεβαιότητα πως θα βγει νικήτρια και από αυτή τη μάχη. Μηνύματα συμπαράστασης απευθύνουν και συναδελφοί της στη Βουλή. Με την Ντόρα Μπακογιάννη επικοινώνησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος υγείας, το οποίο γνωστοποίησε σήμερα. Επικοινώνησα με την Ντόρα Μπακογιάννη και της εξέφρασα τη συμπαράστασή μου, τις ειλικρινείς ευχές μου αλλά και τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεράσει την ασθένεια που με παρησία ανακοίνωσε σήμερα δημόσια. «Είναι μαχήτρια και θα βγει νικήτρια», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο μήνυμά του στο Twitter.